παρακάλεσα τον κύριο Δημήτρη Κερίδη να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλημέρα κύριε Κερίδη. Καλημέρα κύριε Τσίμα. Προσπαθούσα και χθες να καταλάβω αν έχει προηγούμενο αυτή η απόφαση και μένω με την εντύπωση ότι δεν έχει προηγούμενο. Δηλαδή δεν υπάρχει προηγούμενο οι ΗΠΑ να πολλούν όπλα σε μια σύμμαχο χώρα της, μέλος του ΝΑΤΟ, με όρους και μάλιστα αυστηρούς όρους. Είναι πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, διότι η εμπέδωση της αιρεσιμότητας, της υποπροθέσεις δηλαδή, είναι κάτι το οποίο θα ακολουθεί στο εξής στην Τουρκία. Και ξέρετε ότι ακόμα και αν εγκριθεί η αναβάθμιση των F-16, επειδή είναι μια μακρά διαδικασία, αυτοί οι όροι θα έρχονται και θα επανέρχονται και θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπλοκάρουν την περαιτέρω αναβάθμιση ή να την μειώνουν. Ξέρετε, αυτά είναι τα mechanics, τα μηχανολογικά να πούμε, της διαδικασίας, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά. Για παράδειγμα, να αναβαθμιστούν τα ελληνικά F-16 με πυράβλους, λέω ένα παράδειγμα, 80 χιλιόμετρων πελινεκούς, ενώ τα τουρκικά με 40. Μάλιστα. Ή να αναβαθμιστούν τα ραντάρ με αυτές τις δυνατότητες, ενώ τα ελληνικά με πολλαπλάσιες κτλ. Άρα δεν είναι κάτι που πατάς ένα κουμπί, έγινε η αναβάθμιση αύριο το πρωί, επειδή η διαδικασία θα είναι 4-5 χρόνια και επειδή είναι πολυεπίπεδη, μπορείς ανά πάσα στιγμή να δημιουργεί το Κογκρέσο τέτοιου τύπου προβλήματα. Τώρα, αυτό και λέει της αιρεσιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό πέρασε από την Επιτροπή, πρέπει να περάσει και από την Ολομέλεια, πρέπει να περάσει δηλαδή και από την Γερουσία επίσης. Έτσι δεν είναι? Τι πιθανότητες δίνεται να περάσει? Έτσι. Νομίζω ότι το κλίμα είναι βαρύ για την Τουρκία, ότι αυτή η συνεργασία με το φιλοϊσραηλινό λόμπι, γιατί πλέον είναι λάθος να μιλάμε για ελληνοαμερικανικό λόμπι. Η τροπολογία υπογράφει από 35 βουλευτές, οι 4 ήταν ελληνοαμερικάνοι, 31 ήταν από με διαφορετικό τελείως background. Εκεί υπάρχουν οι Αρμένοι, οι Κούρδοι, οι φιλοϊσραηλινοί, οι δικαιωματιστές, οι άνθρωποι που ανησυχούν με την αυταρχική στροφή του Ερντογάν, μια σειρά από, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Και νομίζω ότι όλα αυτά με το χάρτη Μπαχτελή, με όλα τα προηγούμενα Φιλανδία, Σουηδία, η Τουρκία δεν έχει βοηθήσει την υπόθεση της. Υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο, ότι οι προϋποθέσεις εκνευρίζουν τον Ερντογάν. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο ο κόσμος δεν ξέρει. Είχαν μπει προϋποθέσεις και στα F-35. Mm-hmm. Και ο Ερντογάν τις θεώρησε απαράδεκτες και απέριψε πλήρως την όποια διαπραγμάτευση. Και νομίζω ότι αυτό ενδεχομένως μπορεί να κάνει και τώρα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο την ελληνική διπλωματική προσπάθεια. Άρα το ένα είναι οι προϋποθέσεις αυτές καθ' αυτές. Το δεύτερο είναι η αντίδραση της Άγκυρας. Το τρίτο είναι ότι ακόμα και το καλύτερο σενάριο να πάρει κανείς υπόψη του, για το οποίο αμφιβάλλω, δηλαδή να εγκριθούν υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Κοιτάξτε τώρα, η Ελλάδα ξεκίνησε την αναβάθμιση το 2017, την ολοκληρώνει το 2023. Η Τουρκία στην καλύτερη περίπτωση θα την ξεκινήσει στα τέλη του 2023, θα την ολοκληρώσει το 2028. Μέχρι το 2028 η Ελλάδα θα έχει αναβαθμισμένα τα F-16, όλα τις Ταραφάλ και θα μπαίνει στο πρόγραμμα των F-35. Κατά συνέπεια έχουμε δημιουργήσει ένα πλαίσιο ώστε να περιορίσουμε, να αναχαιτήσουμε να πούμε αυτή την επιθετικότητα. Διότι μην ξεχνάτε κύριε Τσίμα, ότι αν είχαμε υπερπτήσεις σήμερα στο Αιγαίο με F-35, όπως ήταν το πλάνο το 2018 και το 2019, καταλαβαίνετε ότι θα μιλούσαμε για μια τελείως διαφορετική εικόνα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Αόρατα αεροπλάνα, αόρατα από τα ραντάρ, με υπερπτήσεις, καταλαβαίνετε τον κίνδυνο ο οποίος υπήρχε και ο οποίος έχει πλήρως αναστραφεί και οι Τούρκοι σαν να μην έχουν συνειδητοποιήσει τι του συνέβη τα τελευταία 3 χρόνια από αυτές τις πολλαπλές διαρκείς επαναλαμβανόμενες ήττες τους. Κυρίως στο Κογκρέσο. Αυτό είναι η μία όψη του πράγματος, η σημαντική και θετική όψη του πράγματος. Η αρνητική ενδεχομένως όψη του πράγματος θα ήταν αν όλα αυτά σημαίνουν ότι η Τουρκία που έκανε στη Μαδρίτη ένα βήμα να τα βρει με τη Δύση, δηλαδή έκανε μια μεγάλη υποχώρηση, δέχτηκε να μπουν η Φιλανδία και η Σουηδία στο ΝΑΤΟ, συνάντησε τον Μπάιντεν, είπε αυτά που είπε. Πώς να πω, οθηθεί στο να πάρει τον άλλο δρόμο, δηλαδή να απομακρυνθεί από τη Δύση. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένας κίνδυνος ή απλώς είναι ένας μπαμπούλας για να τρομάζουν οι Αμερικανοί να κάνουν τα χατήρια του Ερντογάν. Κοίταξε, υπάρχουν, ναι, και έχει γραφτεί αυτό και στον τύπο και στους Financial Times υπήρξε γνωστή επιστολή. Υπάρχουν εδώ δύο πράγματα τα οποία συγκρατούν την Τουρκία. Το ένα είναι τα F-16. Ενώ υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ βασικό,
η Τουρκία δεν μπορεί να παίξει ρόλο ηγεμονικό, ρόλο σημαντικό στην Ανατολική Μεσόγειο με πολεμική αεροπορία της δεκαετίας του 80. Mm-hmm. Την ώρα που το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, οι Αιγύπτιοι και ακόμα και εμείς τώρα με τα Ραφάλ περνάμε στην επόμενη γενιά και στην επόμενη φάση, έτσι δεν είναι? Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο τον καίει τον Ερντογάν πραγματικά, διότι η αεροπορία είναι το μείζον, τα ξέρετε, εσείς, οι σύγχρονοι πόλεμοι αρχίζουν και τελειώνουν από εκεί. Και στο μυαλό του Ερντογάν και των υπολείπων του καθεστώτος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι ο τραπεζικός πανικός. Θέλω να το πω αυτό γιατί δεν έχει ακουστεί αρκετά στα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Το 60% των καταθέσεων στην Τουρκία είναι σε δολάρια. Mm-hmm. Οι Τούρκοι είναι πάρα πολύ ενημερωμένοι για τα συναλλαγματικά, διότι έχουν περάσει πάρα πολλές κρίσεις. Η τελευταία γιαγιά στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας ξέρει την ισοτιμία λίρας δολαρίου. Και ανά πάσα ώρα και στιγμή, μόλις αισθανθεί κίνδυνο, θα πάει στην τράπεζα και θα ζητήσει πίσω τα δολάρια. Τα δολάρια δεν υπάρχουν. Διότι το εμπορικό πέλημα της Τουρκίας έχει διπλασιαστεί, 1% της ενέργειας, διότι τα συναλλαγματικά αποθέματα έχουν καεί, 1% της τρελής πολιτικής που ακολούθησε, έτσι δεν είναι, ο Ερντογάν το προηγούμενο διάστημα καταξόδεψε, ιδίως μέσω του γαμπρού του, όταν ήταν υπουργός οικονομικών, και διότι οι ξένοι επενδυτές και τα ξένα φαντ, τα οποία θα μπορούσαν κάπως να έρθουν και να στηρίξουν, έχουν φύγει, έχουν απομακρυνθεί. Γι' αυτό τον βλέπετε τον Ερντογάν σε αυτόν τον αγώνα δρόμου με τους Σαουδάραβες και με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να εκλιπαρεί για μερικά δισεκατομμύρια δολάρια, 5, 10, 15, που δεν του λύνουν το πρόβλημα, απλώς του λύνουν μια ανάσα. Άρα, ο Ερντογάν θέλει την ένταση, αλλά δεν θέλει το θερμό εκείνο επεισόδιο το οποίο θα προκαλέσει ένα τραπεζικό πανικό, την ώρα που είναι τόσο ευάλωτος εξαιτίας ακριβώς αυτών των δομικών χαρακτηριστικών που έχει η Τουρκία και δεν έχουν άλλες χώρες, ξέρετε. Αυτό το 60% καταθέσεων σε δολάρια. Αυτή είναι η γνώμη μου και νομίζω ότι για ένα διάστημα θα έχουμε αυτό που εγώ ονομάζω έτσι λίγο σκοπτικά λελογισμένη ένταση, δηλαδή ένταση εσωτερικής κατανάλωσης με πολλά ρητορικά, με εξάρτηση κτλ. Χωρίς αυτό να το υποτιμούμε και χωρίς να υποτιμούμε και το μακροπρόθεσμο κίνδυνο, τις καλλιέργειες δηλαδή στην τουρκική κοινή γνώμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Που δεν υπήρχε παλιά. Που δεν υπήρχε μέχρι πρόσφατα. Που δεν υπήρχε παλιά και που κάνει πολύ κακό σε όλους και στη σταθερότητα της περιοχής αλλά και στον τουρκικό λαό. Γιατί κακά τα ψέματα, και το λέω εγώ συνέχεια στους Ευρωπαίους, ο καλύτερος των γειτόνων είναι η Ελλάδα για την Τουρκία. Θα μπορούσε και ήμασταν εμείς που υποστηρίξαμε το περισσότερο την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας μετά το 99. Δεν μπορεί κανείς να μας κατηγορήσει για κακή πίστη. Η Τουρκία είναι που επέλεξε διαφορετικό δρόμο, έτσι δεν είναι? Και κάνει κακό και στην ίδια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Καλημέρα. Να είστε καλά.